Κύριε, χαίρετε. Κυριακή 17 Μαρτίου και είναι το δελτίο ειδήσεων από το Τηλεεπιλογές. Να περάσουμε στα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και ειδησιογραφίας. Σήμερα πρώτη Κυριακή των νηστιών, Κυριακή της Ορθοδοξίας, μεγάλη γιορτή για τη Χριστιανοσύνη, όπου γιορτάζουμε την αναστήλωση των εικόνων το 843 από την Αυτοκράτηρα Θεοδώρα στον Μητροπολιτικό Ναό τώρα των Παμεγίστων Ταξιερχών στο κέντρο της πόλης των Σερών. Μετά τη Θεία Λειτουργία έγινε λιτάνευση των εικόνων πλήθους πιστών. Κυριακή 17 Μαρτίου σήμερα, η πρώτη Κυριακή των νηστιών. Σήμερα λοιπόν εορτάζεται πανορθοδόξως η αναστήλωση των ιερών εικόνων, η οποία καθιερώθηκε το 843 από την Αυτοκράτηρα Θεοδώρα, τον ιό αυτής Μιχαήλ τον Τρίτο και τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μεθόδιο τον Ομολογητή. Γραφείται και εικόσιν ομολογούντων αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία αυτών η μνήμη. Σήμερα λοιπόν Κυριακή της Ορθοδοξίας εορτάστηκε η ανάμνηση του κορυφαίου γεγονότος της εκκλησιαστικής μας ιστορίας, της αναστηλώσεως των ιερών εικόνων μετά τη μεγάλη εικονομαχική έρηδα η οποία συντάραξε κυριολεκτικά την Εκκλησία μας για περισσότερα από 100 χρόνια. Η Εκκλησία σήμερα ήταν γεμάτη από πιστούς, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί και συνόρεψαν τις εικόνες στην περιφορά τους γύρω από τη Μητρόπολη. Πιστοί, αιρετοί, κόσμος της Εκκλησίας. Κορυφαία στιγμή ήταν όταν μετά την περιφορά ακούστηκε ο εθνικός ύμνος και αμέσως μετά το εμβατήριο «Μακεδονία ξακουστεί». Μεγάλη γιορτή λοιπόν σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Ενωμένοι για τη Βυσσαλτία είναι ο συνδυασμός που ηγείται ως κεφαλής και υποψήφιος δήμαρχος για το Δήμο Βυσσαλτίας ο γνωστός δημοσιογράφος Αθανάσιος Μασλαρινός, ο οποίος παρουσίασε χθες στην Ιγρήτα το συνδυασμό του πλήθους κόσμου και υποσχέθηκε ένα βιώσιμο Δήμο με καλύτερη ποιότητα ζωής και δουλειές για όλους. Την παρουσίαση της παράταξής του Ενωμένοι για τη Βυσσαλτία πραγματοποίησε ο υποψήφιος δήμαρχος Αθανάσιος Μασλαρινός χτες Σάββατο 16 Μαρτίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη από δημότες όλων των ηλικιών αίθουσα της πιτσερίας Σταματόπουλου στην Ιγρήτα. Ο κ. Μασλαρινός στην ομιλία του υπογράμμισε ότι η παράταξη του Ενωμένη για τη Βυσσαλτία είναι μια ενωτική προσπάθεια που επιδιώκει να ενώσει τους δημότες και να αφήσει δυνάμεις από όλους τους δημοκρατικούς χώρους για το καλό του τόπου μας. Αναφερόμενος στο όραμά του, τόνισε την ανάγκη για ένα Δήμο βιώσιμο, με προοπτική ανάπτυξης, ποιότητα ζωής και δουλειές για τους ανθρώπους. Ένα Δήμο που αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητές του
και ταυτόχρονα διαφυλάσσει σαν κόρνο οφθαλμού το φυσικό του περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά του προς όφελος του τόπου και των δημοτών του. Ο κ. Μασλαρινός υπογράμμισε ότι η Βυσσαλτία, η Νιγρήτα, ο Αχινός και ο Τράγυλος είναι ευλογημένοι τόποι με εργατικούς και περήφανους ανθρώπους. Κι όμως, αντί οι περιοχές μας να σφίζουν από ζωή και η τοπική κοινωνία να διαθέτει πλούτο, τα πάντα είναι εγκαταλελειμμένα στην τύχη τους, τονίζοντας ότι σε όλα τα επίπεδα υπάρχει μια υστέρηση και στασιμότητα που εμποδίζει την ανάπτυξη. Τελικά, αναφερόμενος σε προσωπικό επίπεδο, τόνισε ότι δεν είδε ποτέ την πολιτική ως επάγγελμα, ούτε περιμένει να βιοποριστεί από την πολιτική, τονίζοντας ότι εάν θέλουμε να αλλάξει κάτι στο Δήμο μας, πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας, να γίνουμε εμείς η αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Ακόμα ο κύριος Μασλαρινός τόνισε ότι «Διαθέτω όραμα και σχέδιο για την πόλη μας. Ξέρω πώς να αναζητώ κονδύλια και ευρωπαϊκά προγράμματα. Γνωρίζω το θεσμικό περιβάλλον για την υλοποίηση των έργων με την εμπειρία και τεχνογνωσία μου. Με σχέδιο και πρόγραμμα μπορούμε να τα διεκδικήσουμε όλα αυτά με επιτυχία και να είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί στους στόχους μας». Και κατέληξε «Ενωμένοι για τη Βυσσαλτία προχωράμε μπροστά. Με όραμα και σχέδιο για τον τόπο μας». Πραγματικά μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα για μένα προσωπικά. Μετά από 12 χρόνια εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση στο δεύτερο βαθμό, αποφάσισα να διεκδικήσω τη θέση του Δημάρχου της Βυσσαλτίας με όλη την ομάδα η οποία δηλώνει μαζί μου πανέτοιμη. Έχουμε σχέδιο, έχουμε όραμα για να προχωρήσουμε μπροστά για τον τόπο μας. Ένας τόπος κατά την άποψή μας ευλογημένος, με πάρα πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με πολύ εργατικούς, φιλότιμους και περήφανους ανθρώπους, τους οποίους εμείς θέλουμε να οδηγήσουμε εκεί που πραγματικά τους αξίζει. Ο τόπος μας έχει πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία θέλουμε να αναδείξουμε. Υπάρχει γνώση, υπάρχει εμπειρία, να διεκδικήσουμε κονδύλια, να διεκδικήσουμε χρήματα και προγράμματα στα κέντρα αποφάσεων, εκεί που γνωρίζω πάρα πολύ καλά πώς παίρνονται αποφάσεις, ούτως ώστε ο τόπος να έρθει και πάλι στο ύψος που το αξίζει. Με όχημά μας στην Ιγρήτα, η οποία είναι το brand name του Δήμου μας, πιστεύουμε ότι ο Δήμος θα αλλάξει μορφή στην επόμενη τετραετία. Ενωμένοι για τη Βυσσαλτία, το όνομα του συνδυασμού, και να μας πείτε και για τα άτομα που παρτίζουν την παράταξή σας. Το λέει και ο τίτλος της παράταξης, Ενωμένοι για τη Βυσσαλτία, διότι θεωρούμε και το γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι πως το προηγούμενο διάστημα αυτό που έλειψε από τον τόπο μας είναι ακριβώς αυτή η ένωση. Αυτή η επικοινωνία των ανθρώπων μεταξύ μας. Πρέπει λοιπόν ενωμένοι και να το καταλάβουμε όλοι μας ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν χρειάζεται εδώ ούτε εγωισμοί, δεν χωράει ούτε παραταξιακές ταμπέλες ούτε τίποτα. Πρέπει όλοι μαζί, καθένας από το μετερίζει του, καθένας από την άποψή του, καθένας από όπου τον κατατάξει ο κόσμος, πρέπει όλοι να ασχοληθούμε με τα κοινά και με τον τόπο μας για να πετύχουμε το καλύτερο. Ενωμένοι λοιπόν για τη Βυσσαλτία, με όραμα και σχέδιο για το αύριο. Υπάρχουν πολλοί, τους οποίους θα ανακοινώσουμε εν καιρό σε μια δεύτερη εκδήλωση που θα κάνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ενεργοί αυτή τη στιγμή στο Δήμο, έχουν την εμπειρία επίσης. Υπάρχουν νέα παιδιά που θέλουν να προσφέρουν στο Δήμο. Θα τα παντρέψουμε όλα αυτά μαζί για να πετύχουν πάντα το καλύτερο. Η αισιοδοξία πάντα υπάρχει, ξεκινάμε αισιόδοξα, τα μηνύματα είναι πάρα πολύ καλά από τον κόσμο και πιστεύουμε ότι θα είμαστε η επόμενη δημαρχιακή αρχή που θα προχωρήσουμε το Δήμο όμως και με τους 27 συμβούλους. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον αγαπητό συνάδελφο. Να πάμε τώρα σε μια σημαντική ημερίδα που διοργάνωσε η Εταιρεία Γεωργικών Φαρμάκων και Εφοδίων Αβδελά Τσαλούμι στον Δήμο της Ινδικής. Ο κύριος Αβδελάς αναφέρθηκε ότι στόχος και σκοπός της ημερίδας είναι να ενημερωθούν πάνω απ' όλα οι αγρότες για την καλλιέργεια των βιολογικών προϊόντων, τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, αλλά και το πόσο ανταγωνιστικά είναι, καθώς θα εξασφαλιστεί και η διάθεση στην αγορά. Αρρωγός τώρα στην ημερίδα και ο Δήμος Ινδικής, καθώς έδωσε το παρόν ο Δήμαρχος Φώτης Δομουξίδης, αλλά και ο Αντιδήμαρχος της περιοχής Στάθης Ζαμπρίδης. Μάλιστα, ο κύριος Αβδελάς τόνισε τη σημασία της συνεργασίας της συγκεκριμένης εταιρείας και με τον Οδυσσέα Γαβρανίδη και τη Φυτοενέργεια. Μια σημαντική ημερίδα για τις δυνατότητες και τις προοπτικές της βιολογικής γεωργίας στο Δήμο Ινδικής διοργάνωσε στο περιβαλλοντικό κέντρο των Κάτω Ποροϊών η Εταιρεία Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων των κυρίων Αβδελά και Τσαλούμι. Στόχος της ημερίδας η οργάνωση, η συστηματική παραγωγή και η διάθεση βιολογικών προϊόντων με ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Κύριε Αυτελά, σας ξέρουμε ασχολείστε με τα προβλήματα του νομού Σερών και μέσα από το χώρο των κατασκευών, αλλά την τελευταία πενταετία έχετε περάσει στο θέμα των αγροτικών προϊόντων στην εμπορία, οπότε γνωρίζετε από πρώτο χέρι και τα προβλήματα του νομού Σερών σε ό,τι αφορά τον αγροτοκτηνοτροφικό κλάδο. Για ποιο λόγο γίνεται η μερίδα σήμερα εδώ? Είναι μια προσπάθεια ενημέρωση των αγροτών της περιοχής για την βιώσιμη βιολογική γεωργία. Γιατί πολλοί πιστεύουν ότι είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι βιώσιμη. Κι όμως εμείς εδώ με έναν ειδικευμένο γεωπόνο θα αποδείξουμε ότι αξίζει τον κόπο να προβούν στην βιολογική γεωργία. Η περιοχή εδώ υπάγεται στη Natura, μεγάλο μέρος της περιοχής της Λίμνης, με αποτέλεσμα έχει δοθεί δικαίωμα στην περιοχή για βιολογική καλλιέργεια. Όμως πολλά χωράφια, παρόλο που παίρνουν επιδοτήσεις παραγωγή, ουσιαστικά δεν τα καλλιεργούν. Είναι ευκαιρία επομένως να πιστούν ότι αξίζει τον κόπο να καλλιεργούν κιόλα. Όχι απλά να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Και γενικώς να βγούμε από αυτή την λογική των επιδοτήσεων πλέον, αξίζει τον κόπο να το δούνε και να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα. Δεν επιλέχθηκε τυχαία λοιπόν η περιοχή, λέτε ότι έχει δυνατότητες. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι η μερίδα αυτή γίνεται και υπό την αιγίδα του Δήμου Συνδικής, έτσι, δηλαδή συνδράμει ο Δήμος σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των αγροτών. Λέτε λοιπόν ότι η περιοχή έχει δυνατότητες προκειμένου να καλλιεργηθούν χωράφια με νέες καλλιέργειες. Η περιοχή εκτός από δυνατότητες έχει δικαίωμα να καλλιεργήσει χωράφια με τη βιολογική γεωργία. Δεν έχουν όλες οι περιοχές του νομού Σερών. Μακάρι να είχαν. Εδώ, λόγω της περίπτωσης Natura, δόθηκε το δικαίωμα καλλιέργειας βιολογικής και δίνονται και ανάλογες επιδοτήσεις. Ο Δήμος ενδιαφέρεται πάντα για την προαγωγή του εισοδήματος και γενικώς του ιδιωτικού επίπεδου των δημοτών και θεώρησε ότι είναι μια καλή ευκαιρία και αξίζει τον κόπο να θέσει υπό την αιγίδα του την εκδήλωση για να μπορέσουν να ενημερωθούν οι παραγωγοί της περιοχής. Τι σας λένε οι παραγωγοί, ενδιαφέρονται για νέες καλλιέργειες? Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και από συζητήσεις που κάνω, επειδή μπαίνουν και πολλά νέα παιδιά πλέον στον αγροτικό τομέα, είναι λογικό ότι ενδιαφέρονται για καινούριες καταστάσεις και αν δεν ξεφύγουμε από την λογική των επιδοτήσεων και της συμβατικής γεωργίας, διότι δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε χώρες όπως η Βουλγαρία, οι οποίοι έχουν συγκεντρωμένα τον κλήρο, πολύ λίγοι άνθρωποι, δεν ποτίζουν, καλλιεργούν με φτηνό τρόπο και δημιουργούν προϊόντα χαμηλότερης αξίας και θρεπτικής αλλά και οικονομικής. Με αποτέλεσμα να είναι ανταγωνιστικοί και να μην μπορούμε να τους ακολουθήσουμε. Λέτε λοιπόν να δώσουμε μια βαρύτητα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, να δημιουργήσουμε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, διαφορετικά προϊόντα και κυρίως να ξεφύγουμε από την έννοια της συμβατικής γεωργίας και μάλιστα της εκτεταμένης καλλιέργειας. Δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Θα πρέπει επομένως και να δημιουργηθούν καινούριες καταστάσεις, καινούριες ιδέες, να υπάρξει τόλμη και χρειάζεται και πολύ και δουλειά. Στη συγκεκριμένη ημερίδα αρρωγός ήταν και ο Δήμος Συνδικής, προκειμένου να παρέχει ενημέρωση στους αγρότες της περιοχής που θέλουν να ασχοληθούν με την βιολογική καλλιέργεια και να επωφεληθούν από τις νέες προοπτικές στον πρωτογενή τομέα. Κύριε Δήμαρχε, είναι καλό να υπάρχει ενημέρωση γύρω από τους αγρότες για τις νέες δυνατότητες που προκύπτουν μέσα από την βιολογική γεωργία, δηλαδή αυτήν που έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τι δυνατότητες πιστεύετε έχει η περιοχή για να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση? Καταρχάς, πράγματι, είναι στο πλαίσιο του Δήμου να ενισχύσει και να βοηθήσει τους αγρότες να κάνουν καλύτερες επιλογές, βελτιώνοντας το εισόδημά τους. Η βιώσιμη βιολογική γεωργία είναι ένας τομέας που τελευταία φαίνεται ότι θα έχει ανάπτυξη και θα μπορέσει να παρέχει, μάλλον να βελτιώσει θα έλεγα περισσότερο, το εισόδημα των αγροτών. Η ενημέρωση στόχο έχει τους αγρότες να τους δώσει επιπλέον γνώσεις και δυνατότητα επιλογών. Ο Δήμος συμμετέχει σε όλες αυτές τις προσπάθειες προώθησης της ενημέρωσης των αγροτών για την καλύτερη λήψη αποφάσεων. Η περιοχή του Δήμου Συνδικής είναι 80% Natura, καλύπτεται από την συνθήκη και από τη συνθήκη Ραμσάρ, και έτσι λοιπόν μέσα σε αυτό το περιβάλλον το Παρθένο, που όλοι το λέμε και είναι ένα από τα σημεία της ομορφιάς του, μέσα σε αυτό το περιβάλλον μπορούμε να έχουμε καλύτερες επιδόσεις και αποδόσεις
από τους αγρότες μας, όπως τονίζω και πάλι, για βελτίωση του εισοδήματός τους. Η περιοχή τώρα, λόγω της συνθήκης Natura και Ramsar, ενδείκνυνται για βιολογική παραγωγή, καθώς οι κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες είναι κατάλληλες για να ευδοκιμήσουν νέες καλλιέργειες που θα αναδείξουν τον τόπο και θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη. Κύριε Αντιδήμαρχε, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ενημέρωση για τους αγρότες ό,τι αφορά τη βιολογική γεωργία? Ναι, πράγματι είναι πολύ σημαντικό. Σήμερα διοργανώσαμε μια ημερίδα με την εταιρεία του κυρίου Αβδελά και ο Δήμος Συνδικής, γιατί πιστεύω δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς, στους δημάτους μας εδώ, τα καλλιέργεια, τα χωράφια, τα οποία παραμένουν έτσι, να τα σπείρουν και να έχουν κάποιο εισόδημα. Πιστεύω κατά στρέμμα θα είναι αρκετό, γιατί είναι βιοκαλλιέργεια. Η εταιρεία είναι στημένη εδώ στην περιοχή μας, έχει εγκαταστάσεις, είναι αξιόπιστη εταιρεία, και να μην φοβηθούν οι παραγωγοί μας να σπείρουν τα χωράφια τους, τα προϊόντα που μας προτείνουν σήμερα, μας προτείνουν εδώ στην ημερίδα. Τώρα, υπάρχουν πολλές δυνατότητες και μορφολογικά. Ένας μεγάλος δήμος όπως επεκτείνεται περιμετρικά της λίμνης Κερκίνης, υπάρχουν πολλά χωράφια, εκτάσεις που είναι σε αγρανάπαυση, να το πούμε έτσι, που θα μπορούν μελλοντικά να αξιοποιηθούν, κύριε Αντιδήμαρχε? Ναι, σίγουρα, γιατί ασχολούμαι και με αυτό το θέμα. Μπορώ να πω είναι εκατοντάδες τα χωράφια που είναι σε αγρανάπαυση, γιατί όπως ξέρετε η νεολαία η περισσότερη έχει φύγει στο εξωτερικό ή στις μεγαλοπόλεις, και έχουμε αρκετά χωράφια σε αγρανάπαυση και είναι μεγάλη ευκαιρία τώρα να τα εκμεταλλευτούν οι δημότες που έχουν μείνει, η νεολαία που έχει μείνει στα χωριά μας. Εν κατακλείδη, τέτοιες πρωτοβουλίες συνδράμουν στο να διαφωτίσουν και να προωθήσουν καινοτόμες ιδέες, όπου με τα κατάλληλα εργαλεία και εφόδια θα καταστούν βιώσιμες και ανταγωνιστικές. Κύριε Αβδελά, εκτός από την ενημέρωση που είναι πολύ σημαντική, είναι ένα εργαλείο στα χέρια των αγροτών για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Χρειάζονται όμως και άλλα εργαλεία. Εκτός από την ενημέρωση, ο σκοπός και ο στόχος της ημερίδας είναι πρωτίστως η ενημέρωση και όχι μόνο. Τι άλλο τους παρέχετε, ποια είναι τα άλλα τα εφόδια, τα εργαλεία που δίδεται στους αγρότες? Η ανίδατε στην αφίσα μας υπάρχει πρόσκληση για ενημέρωση και συνεργασία. Εμείς επιδιώκουμε, είμαστε εταιρεία του επιχειρηματικού κέρδους. Μέσα από την ενημέρωση και τη συνεργασία θα κερδίσουμε όλοι, και η παραγωγή και εμείς σαν εταιρεία. Εμείς μπορούμε να παρέχουμε τους πόρους, τους πιστοποιημένους βιολογικούς πόρους, γιατί είναι απαραίτητη για τη βιολογική καλλιέργεια, τα λιπάρματα τα οποία ενδείκνεται και επιτρέπονται για βιολογική καλλιέργεια, και βεβαίως να απορροφήσουμε τα προϊόντα σε μια τιμή η οποία θα είναι πάρα πολύ αποδοτική και συμφέρουσα για τον παραγωγό. Άρα όλο τον κύκλο των εργασιών, από την παραγωγή στην κατανάλωση δηλαδή. Επειδή έχουμε το συγκεκριμένο σημείο συγκέντρωση εδώ, θα παραδίδουν τα προϊόντα σε ένα σημείο πολύ κοντά στον τόπο παραγωγής. Κάτι άλλο που θέλω να συμπληρώσω και δεν το είπαμε προηγουμένως, είναι ότι όλες οι έρευνες που έχει και υπάρχει σήμερα μια συγκεκριμένη απόφαση, δήλωση του ΟΗΕ, όλες οι έρευνες δείχνουν ότι 25% των θανάτων παγκοσμίως οφείλονται στην ατμοσφαιρική ρήπανση. Και σήμερα υπάρχει οδηγία του ΟΗΕ και απόφαση να γίνουν προσπάθειες για τη μείωση των ατμοσφαιρικών ρήπων, είναι γνωστό, αλλά και κυρίως για τη μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων. Επομένως, όλα οδηγούν προς τη βιολογική καλλιέργεια. Επίσης, υπάρχουν στατιστικά δεδομένα ότι αυξάνεται κάθε χρόνο κατά 6% η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, θρεπτικής αξίας και υγιεινής αξίας, και η παραγωγή μόνο κατά 2%. Άρα η παραγωγή δεν προλαβαίνει να ανταποκριθεί στην ζήτηση όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα, τα καθαρά προϊόντα και τα υγιεινά προϊόντα. Γι' αυτό υπάρχει πεδίο δράσης και η Ελλάδα σε όλη την επικράτειά της, και ειδικά και ο νομός Ερών, μπορούμε να προβούμε σε τέτοιες παραγωγές για να μπορέσουμε και να έχουμε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Είναι ο μοναδικός τρόπος εκτός αλλαγής καλλιεργιών. Είναι πολλά που μπορούμε να πούμε, δεν είναι επί του προκειμένου. Σήμερα θα μιλήσουμε για σιτηρά καλαμπόκι, δηλαδή για τέσσερις καλλιέργειες. Με ποια διαδικασία μπορούμε να τις κάνουμε να είναι βιολογικές και να είναι βιώσιμη η καλλιέργεια? Αλλά αυτό έχει ένα εύρος, δεν σταματάει εκεί. Γιατί έχω πάει από το τίτλο, και πάνω σε αυτό θα αναπτύξουμε όλο το σκεπτικό και θα πιστεύω στο τέλος της κουβέντας και τις τοποθετήσεις της δικές σας ομιλίες να γίνει κατανοητό ότι μπορεί όντως να παράγουν βιολογικά προϊόντα, μπορεί αυτά να είναι σιτηρά, μπορεί να είναι διάφορα φρούτα και λαχανικά, γιατί μπορούμε να τα παράξουμε και να συμφέρει να τα παράξουμε, δηλαδή να έχουμε όφελος, να έχουμε κέρδος. Κύριε Δήμαρχο, για την παραχώρηση της αίθουσας.
Μια σημαντική ημερίδα λοιπόν που έγινε στα κάτω ορόγια. Ακούσατε τον κύριο Αβδελά στο ρεπορτάζ και όχι μόνο για την σημασία που έχει η καλλιέργεια των βιολογικών προϊόντων που μπορούν πραγματικά να φέρουν μια οικονομική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή. Να πάμε τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση. Καθώς βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο της πόλης ένας άνδρας κάτω των 40 ετών από χρήση ναρκωτικών ουσιών. Μάλιστα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες του τηλεεπιλογές, ο άνδρας αυτός είναι σεραϊκής καταγωγής και πατέρας δύο παιδιών. Εικόνες σοκ σε ξενοδοχείο της πόλης. Νεκρός βρέθηκε σε δωμάτιο νεαρός άνδρας χθες το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες του επιλογές, ο άτυχος άνδρας που είναι μικρότερος των 40 χρόνων είναι σεραϊκής καταγωγής και έμενε στο δωμάτιο που ήταν νοικιασμένο σε άλλο όνομα περίπου 3 ημέρες. Επίσης, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, ο θάνατός του επήλθε πριν 2 ημέρες. Δύο ανήλικα παιδιά αφήνει πίσω του ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σήμερα το απόγευμα μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου της πόλης των Σερών. Ο θάνατος του 35χρονου άντρα, σύμφωνα με πληροφορίες, προήλθε από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Ο νεαρός, όπως μας ενημερώνουν πηγές, πάλευε με τον εφιάλτη των ναρκωτικών, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Τα ακριβή αίτια του θανάτου σε κάθε περίπτωση θα γίνουν γνωστά μετά την νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Το συμβάν έλαβε χώρα το μεσημέρι περίπου στις 6 και από ό,τι λένε οι πληροφορίες υπήρχαν ευρήματα που καταδεικνύουν τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Να πούμε ότι στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ερών, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά στο σημείο ήταν παρόν και ο ιατροδικαστής Σερών, ο κύριος Μινάς Γεωργιάδης, και αναμένεται τη Δευτέρα να έχουμε εξελίξεις για την υπόθεση αυτή. Μια δυσάρεστη υπόθεση που σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία των Σερών, στους συγγενείς και στους φίλους του 35χρονου Κώστα. Στο ξενοδοχείο έφτασαν άμεσα άντρες της αστυνομικής διεύθυνσης Σερών, όπως και ο ιατροδικαστής κύριος Μινάς Γεωργιάδης. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διαπιστωθούν τη Δευτέρα μετά την ιατροδικαστική εξέταση. Γοργοπόδαρε Ερμή, τρέξε να παραδώσεις μήνυμα στους θνητούς. Οι θεοί συμφώνησαν και τους παραχωρούν τον νέκταρ. Μα αυτό αναβλύζει από τις Ολύμπιες πηγές. Πού θα το βρίσκουν? Στα ψυγεία, μυαλέ. Να γιατί έχεις πόδια. Αναψυκτικά νέκταρ. Δες θετικά, πιες θεϊκά. Διακοπές ρεύματος τώρα θα σημειωθούν για αύριο Δευτέρα 18 Μαρτίου σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΔΙΕ σε περιοχές του Δήμου Ηρακλείας και του Δήμου Συνδικής. Ο σκοπός είναι να τοποθετηθούν φωλιές πελαργών για τα αγαπημένα μας αυτά φτερωτά πουλιά στην ευρύτερη περιοχή. Από τον ΔΕΔΙΕ ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα θα σημειωθούν προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Ηράκλειας και Συντικής. Από τις 8 προμεσημβρίας έως και τις 11 το χωριό Μεγαλοχώρη στο Δήμο Συντικής, από τις 9.30 έως και τις 3 το χωριό Κερκίνη σε διάφορες περιοχές για την τοποθέτηση πελαργοφωλιών και από τις 11 έως και τις 1 η Ηράκλεια. Τώρα πια ένα κλικ η απόσταση από τη ΔΕΙΑ. Τώρα, 24 ώρες το 24ωρο. Μπορείτε να κάνετε όλες τις συναλλαγές σας με την ΔΕΙΑΣ μέσα από τον υπολογιστή σας ή το κινητό σας τηλέφωνο. Ανάλυση λογαριασμού, διαχείριση σύνδεσης, πληρωμή λογαριασμού, ένδειξη κατανάλωσης, υποβολή αιτημάτων, δήλωση βλαβών, παραπώνων, βλάβες δικτύου, προγραμματισμένες διακοπές. Τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, μπορείτε να κάνετε όλες τις συναλλαγές σας με τη ΔΕΙΑΣ μέσα από τον υπολογιστή σας ή το κινητό σας τηλέφωνο. Για να εγγραφείτε στο σύστημα, κάντε κλικ μέσα από την ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στο εικονίδιο ydata.eu. E-bill καταναλωτής, κερδισμένος καταναλωτής. ΔΕΙΑΣ, Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης ΕΡΟΝ. Μέτρο ποιότητα ζωής. Ο Σύλλογος τώρα Ιδιοκτητών Φροντιστών του Νομού Σερών σε συνεργασία με το Εμπροβιομηχανικό Επιμελητήριο διοργάνωσαν μια σημαντική ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού για τους νέους, οι οποίοι ενημερώθηκαν για 25 επαγγέλματα, τις προοπτικές που δίδονται αν ακολουθήσουν αυτή την επαγγελματική σταδιοδρομία. Μάλιστα, οι συγγητές εκτός από τις Σέρες ήταν και από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη. Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Νομού Σερών σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Σερών διοργάνωσε ημερίδα επαγγελματικής ενημέρωσης. Όλα αυτά σήμερα Κυριακή στο ξενοδοχείο Ελπίδα Resort.
τουλάχιστον 25 εκπρόσωποι επαγγελμάτων ή επιστημονικών φορέων ενημέρωσαν τους μαθητές για το επάγγελμά τους. Προβλέφθηκαν και έγιναν 3 ενημερωτικοί κύκλοι, οι οποίοι κράτησαν περίπου 30 λεπτά. Ο κάθε επαγγελματίας ή εκπρόσωπος του φορέας στην αρχή κάθε κύκλου παρουσίασε το επάγγελμά του όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες που έχει, τις δυσκολίες του και τις προοπτικές. Κατόπιν δέχτηκε ερωτήσεις από τους μαθητές και απάντησε σύμφωνα με την προσωπική του εμπειρία. Τουλάχιστον 500 μαθητές βρέθηκαν εκεί. Συμμετείχαν πάρα πολλοί κλάδοι επαγγελμάτων, ανάμεσά τους αξιωματικοί του ελληνικού στρατού, της πυροσβεστικής, ψυχολόγοι, νηπιαγωγοί, γιατροί, μηχανικοί πληροφορικής, οικονομολόγοι, γυμναστές, φυσικομαθηματικοί, λογιστές. 500 περίπου παιδιά ή 480 έχουν έρθει σήμερα το πρωί, παρά το ότι έχουν εξετάσεις κλπ, για να ενημερωθούν από επαγγελματίες επιστήμονες του χώρου τους επάνω σε επαγγέλματα που τους ενδιαφέρουν ενδεχομένως να επιλέξουν. Η σημερινή ημερίδα, η οποία διοργανώθηκε από το Σύλλογο Φροντιστών και σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Σερών και που είναι η ιδέα του Αντιπροέδρου και Γενικού Συντονιστή του κυρίου Τσακυρίδη Ηλία, φροντιστή, και τον οποίο ευχαριστούμε δημοσίως, ήτανε να μπορεί ο κάθε μαθητής να ξέρει αν τον ενδιαφέρει το ένα ή το άλλο ή το άλλο επάγγελμα από έναν σοβαρό και επιτυχημένο επαγγελματία, να μάθει και να ξέρει τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε αύριο μεθαύριο να επιλέξει τι θέλει να κάνει στη ζωή του. Έτσι, ήρθανε 25 εισηγητές, αρκετοί από την Αθήνα, αρκετοί από τη Θεσσαλονίκη και αρκετοί από την πόλη των Σερών. Να σας πω χαρακτηριστικά. Υπάρχουν ένας μήναρχος, ένας ταγματάρχης, ένας πλωτάρχης, δύο ψυχολόγοι, δύο νηπιαγωγοί, ένας χημικός μηχανικός, ένας πυροσβέστης, φυσικοθεραπευτής, μοριακή βιολόγος, γιατρός, μηχανικός πληροφορικής, αστυνομικός, μηχανολόγος, μηχανικός, δικηγόρος, φυσικομαθηματικός, φιλόλογος, καθηγητής Πανεπιστημίου από τη Θεσσαλονίκη ήρθε, οικονομολόγος, φοροτεχνικός, γεωπόνος, γυμναστής, πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού και αρχιτέκτον μηχανικός. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά έτσι ώστε να κάνουν τη σωστή επιλογή τους και να αισθάνονται ευτυχισμένα όταν εξασκήσουν το επάγγελμά τους. Δεν ερχόμαστε να αντικαταστήσουμε εμείς τα φροντιστήρια το σχολείο, σε καμία περίπτωση. Εμείς ερχόμαστε να βοηθήσουμε τον μαθητή όσο το δυνατόν περισσότερο. Είναι πολύ σημαντικό έτσι ώστε να γίνεται μια τέτοια οργάνωση εδώ. Συνεργάστηκαν 17 και επιπλέον φροντιστήρια του Συλλόγου και παραμερίζοντας αυτόν τον κακώς εννοούμενο ανταγωνισμό, συνεργάστηκαν όλοι οι συνάδελφοι βρίσκονται εδώ, είναι συντονιστές και τους ευχαριστούμε για αυτό το πολύ ωραίο αποτέλεσμα για τις ΣΕΡΕΣ. Νομίζουμε ότι βάζουμε ένα λιθαράκι έτσι ώστε τα παιδιά να κάνουν, όπως είπα, τη σωστή επιλογή τους. Η επόμενη είδηση είναι και πάλι από το αστυνομικό μας δελτίο, καθώς μεγάλη επιτυχία του τμήματος δίωξης ναρκωτικών ουσιών της αστυνομικής διεύθυνσης Σερών, καθώς συνελήφθησαν 2 ζευγάρια ημεδαπών και η κατηγορία τώρα είναι για σύσταση συμμορίας διακίνησης ναρκωτικών. Παράλληλα όμως συνελήφθησαν και άλλοι 11 ημεδαποί σε διάφορες περιοχές του νομού Σερών, όπου πάνω τους βρέθηκε κατοχή ναρκωτικών ουσιών και μάλιστα ηρωίνης. Συνελήφθησαν προχτές 5η 14 Μαρτίου το απόγευμα σε περιοχή των Σερών μετά από συντονισμένες ενέργειες του αστυνομικού τμήματος δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Σερών 2 ανδρόγυνα που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 2 άντρες ηλικίας 66 και 34 ετών και η σύζυγή τους 63χρονη και 30χρονη αντίστοιχα. Όλοι τους ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, τα παραπάνω άτομα είχαν συστήσει συμμορία διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή των Σερών. Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκαν την ίδια ημέρα και συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές των Σερών επιπλέον 11 άτομα ηλικίας από 32 έως 54 ετών ημεδαποί, καθώς διαπιστώθηκε να κατέχουν ποσότητες ηρωίνης που είχαν προμηθευτεί νωρίτερα από τον 66χρονο και την 63χρονη. Συνολικά βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν ποσότητες ηρωίνης βάρους περίπου 18 γραμμαρίων. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των μελών της συμμορίας αλλά και στην κατοχή τους, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν.
54 συσκευασίες με ποσότητες ηρωίνης συνολικού βάρους 67 γραμμαρίων έτοιμες για διακίνηση. Ποσότητες κάναβης συνολικού βάρους 268 γραμμαρίων. 192 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας σε σκόνη. 130 ναρκωτικά δισκία, 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας, χρηματικό ποσό 710 ευρώ ως προερχόμενο από την πώληση ναρκωτικών ουσιών και 4 κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για την παράνομη δραστηριότητά τους. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερών. Τι μας κάνει να ξεχωρίζουμε? Ότι είμαστε γεννημένοι για τα μεγάλα παιχνίδια. Και στα μεγάλα παιχνίδια θέλουμε να παίζουμε με μεγαλύτερες. Πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις. Μπες στο νέο πάμεστοίχημα.gr με νέες, ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις. Πάμεστοίχημα.gr. Ο ΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Πρεμιέρα τώρα σε αγώνες τεχνητής κολύμβησης είχαμε στη συμπρωτεύουσα, όπου ένας αιρέος, ο Χρήστος Βαλαλάς, πέτυχε ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 50 μέτρα άπνοιας κολύμβησης. Η πρεμιέρα των χειμερινών αγώνων τεχνικής κολύμβησης στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο, με την επίτευξη αρκετών ορίων για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων, ενώ ο Χρήστος Βαλαλάς πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ νέων στα 50 μέτρα άπνοια. Ο αθλητής του Πανσεραϊκού ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ημέρας, καθώς σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία των νέων στα 50 μέτρα άπνοιας κολύμβησης με χρόνο 15-13 και έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων στην Αίγυπτο, ενώ το όριο έπιασε και στα 100 μέτρα επιφάνειας με 57-11. Όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων και Νεανίδων της Αιγύπτου έπιασαν επίσης ο Χρήστος Καλαϊτζόπουλος από τα Δελφίνια Πτολεμαΐδας στα 100 μέτρα διπλά πέδιλα με 44-47. Ο Παρασκευάς Καλαϊτζόπουλος της ίδιας ομάδας στα 200 μέτρα διπλά πέδιλα με 1-40 και η Βακυρτζή Ηλιάνα του Πανσεραϊκού στα 50 μέτρα άπνοιας κολύμβησης με χρόνο 17-12. Με την ολοκλήρωση των αγώνων, ο ομοσπονδιακός προπονητής Γιάννης Καλαϊτζογλίδης δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την παρουσία των αθλητών, καθώς έχουν επιτευχθεί πολλές σημαντικές επιδόσεις με όρια και πανελλήνια ρεκόρ. Το θετικό είναι ότι είδαμε καλούς χρόνους από κολυμβητές σωματείων της περιφέρειας που δείχνουν ότι το άθλημά μας αναπτύσσεται συνεχώς». Supermarket Kansas. Εδώ μόνο κερδίζουμε κάθε μέρα. Δευτέρα έως Τετάρτη. Κατσικίσιο τυρί Παγκαίου με 6,90 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες ντόπιες ελληνικές, το κιλό μόνο 3,30. Μπούτι κοτόπουλο νοπό ελληνικό, το κιλό μόνο 2,25. Δημητριακά κουάκερ 375 γραμμάρια, 35% φθηνότερα. Μπράβο κλασικός 193 γραμμάρια, μόνο 2,30. Χαρτί κουζίνας Dream Team 760 γραμμάρια, μόνο 1,55. Αλλά και όλα τα Sunny Lady στη μισή τιμή. Supermarket Kansas. Φροντίζουμε κάθε μέρα να έχετε τα καλύτερα. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε και φέτος το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων Νεανίδων πάλι στο κλειστό της Κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων, που έχει γίνει πλέον για την πόλη μας θεσμός. Στους αγώνες συμμετείχαν πάνω από 300 αθλητές, ενώ όσοι διακρίθηκαν θα συμμετέχουν τώρα και σε διεθνείς αγώνες. Η καρδιά της πάλης χτύπησε και φέτος στις Σέρες. Για 8η συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Σερών διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πάλι που έγινε πλέον θεσμός. Πάνω από 300 αθλητές από 56 συλλόγους από όλη την Ελλάδα και οι αποστολές τους συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης Παίδων Νεανίδων, που διεξήχθη χτες 16 και σήμερα 17 Μαρτίου στο κλειστό γυμναστήριο της Κοιλάδας Αγίων Αναργύρων του Δήμου Σερών. Σήμερα είμαστε εδώ Σέρες, στο Πρωτάθλημα Κορασίδων και Παίδων στην Ελευθέρα. Σήμερα χθες είχαμε τους παίδες στην Ελληνοπαϊκή. Είχαμε τη χαρά σαν Αργέλος να πούμε πρωταθλήτρια ομάδα. Είχαμε πρώτη στην Ελλάδα, είχαμε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, πολύ καλή φρονιά, 7 αθλητές είχαμε. Και δείξαμε το τι κάνουμε όλο τον χρόνο και έχουμε πολύ ακόμα να δείξουμε. Πήγαμε και καλά και στους άντρες και στους έφηβους, πήγαμε καλά.
χθες δείξαμε ότι είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα στους πέδες και έχουμε ακόμα τους παμπέδες να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε και εκεί. Με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Κορασίδων και αναμένουμε να γίνουν δυνατοί αγώνες, γιατί από τα προηγούμενα χρόνια δείξαν ότι η νέα γενιά των κορασιών είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Οι αγώνες πάλι ολοκληρώθηκαν σήμερα Κυριακή 17 Μαρτίου και οι αθλητές που διακρίθηκαν θα συμμετέχουν σε διεθνείς αγώνες με τις εθνικές ομάδες. Μνημόνιο συνεργασίας τώρα υπογράφτηκε ανάμεσα στο αυτοκινητοδρόμιο και στον όμιλο Information Technology Society. Ο σκοπός είναι προκειμένου τα παιδιά να ενσωματωθούν σε ένα πλαίσιο της ρομποτικής αλλά και της τεχνολογίας του αυτοκινήτου. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το αυτοκινητοδρόμιο Σερών και ο οργανισμός Information Technology Society ή αλλιώς Intenso, ανοίγοντας έτσι ένα πεδίο κοινών δράσεων που αφορούν στη ρομποτική και στη τεχνολογία οχημάτων. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο δίκτυο των πόλεων της μάθησης Lifelong Learning for UNESCO. Έχει και μια ιδιαίτερη σημασία η σημερινή μέρα, διότι σήμερα υπογράφεται ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ αυτοκινητοδρομίου Σερών και ενός οργανισμού Information Technology Society, Intenso, συνοπτικά. Και έτσι ανοίγει ένα νέο πεδίο κοινών δράσεων που αφορούν τη ρομποτική και στις τεχνολογίες οχημάτων. Αφορά κυρίως παιδιά πρωτοβάθμιας μέχρι και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας μέχρι 15-16 ετών. Εδώ ποντάρουμε, κυρίες και κύριοι, ότι το αυτοκινητοδρόμιο στέκεται αρρωγός σε αυτές τις προσπάθειες των νέων μας, των νέων από την πόλη και τον νομό Σερών, να αναπτύξει αυτή την δράση. Τους έχουμε παραχωρήσει μία αίθουσα, αυτούς τους μικρούς ρομποτιστές, έτσι θα τους ονομάσω, οι οποίοι με πολύ μεράκι εδώ και αρκετό καιρό ασχολούνται με την ρομποτική. Ρομποτική στη μικρή ηλικία, η οποία θα βγάλει πραγματικά μεγάλα αστέρια, όχι μόνο από τις Σέρες, αλλά από ολόκληρη την Ελλάδα. Σκοπός της συνεργασίας είναι η προώθηση και διερεύνηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ενώ προβλέπει την εκατέρωθεν προβολή τους, την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων μηχανικού και γενικότερου τεχνολογικού περιεχομένου ή σχετικού με τις δράσεις τους. Ενδεικτικά, ως τέτοιες αναφέρονται οι Formula 1 in Schools, ενίσχυση του θεσμού της Ακαδημίας Μηχανικών, ίδρυση κέντρου εκπαιδευτικής ρομποτικής οχημάτων στο χώρο του αυτοκινητοδρομίου, ορισμός αγωνιστικού χώρου αυτοκινητοδρομίου ως έδρα ρομποτικών αγωνιστικών εκδηλώσεων, δημιουργία Innovation Studio με έμφαση στα ρομποτικά ενισχυμένα οχήματα με προγράμματα της LEGO Education. Ο οργανισμός Intenso είναι υποστηρικτής της ανάπτυξης στενότερων δεσμών με σημαντικούς φορείς, οργανώσεις και θεσμούς, ενώ με το έργο του προωθεί την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και συμβάλλει στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας STEM. Τέλος, να σημειωθεί ότι η συμφωνία αυτή με το μοναδικό αυτοκινητοδρόμιο της χώρας θα αποτελέσει σημαντικό σημείο αναφοράς αλλά και εφαλτήριο ανάδειξης των Σερών ως πόλης καινοτομίας και τεχνολογίας. Περίπου το 60% των επαγγελμάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην επόμενη δεκαετία δεν θα υφίσταται, δεν θα υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον ένα 60% νέων επαγγελμάτων θα έρθουν στην αγορά που ούτε τα γνωρίζουμε, ούτε τα ξέρουμε και πολλά από αυτά ούτε μπορούμε να τα φανταστούμε. Αυτό σημαίνει ότι τα νέα παιδιά πρέπει να έχουν ερεθίσματα πάνω στους αυτοματισμούς πιο πολύ, ώστε να μπορούν να αποδεχτούν με μεγάλη ευκολία πράγματα που θα έρθουν στην επόμενη δεκαετία και εμείς δεν θα μπορούσαμε να τα χειριστούμε, ενώ αυτή θα είναι επέκταση της καθημερινότητάς τους.
Γι' αυτό ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο του αυτοκινητοδρομίου, κ. Βασίλη Παπαβασιλείου, και τον διευθύνων σύμβουλο, κ. Μάριο Ζήχναλη, όπου με ανακλαστικά οδηγού μονοθεσίου αγκάλιασαν το έργο μας και μας έδωσαν ένα εφαλτήριο να παρέχουμε πλήρη προγράμματα παιγνιώδους μάθησης με εμπειρίες. Όταν λέμε παιγνιώδους. Τους τρεις τώρα βαθμούς της νίκης γεύτηκε η ομάδα του Πανσεραϊκού σήμερα στην 22η αγωνιστική για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας κόντρα στον Ορφέα Ξάνθης. Το χρυσό και μοναδικό γκολ του αγώνα πέτυχε ο Δημήτρης Γκούρτσας, ενώ ο ίδιος παίκτης έχασε και πέναλτι λίγα λεπτά πριν. Πάμε να ακούσουμε τι είπαν μετά τη λήξη του αγώνα οι δύο προπονητές. Γι' αυτό σήμερα και η αποστολή ήταν από 15 άτομα. Και ενδεκάδρα, όπως είδατε, ξεκινήσαν και 2-16 άτομα. Οι αλλαγές που κάναμε ήταν από πιτσιρίκια. Αυτό είναι το ευχάριστο. Σύν το αποτέλεσμα. Και αυτό ήταν αυτό που θέλαμε. Από εκεί και πέρα, όπως είπε και ο Κούρτς, το παιχνίδι μοιράστηκε. Ένα ημίχρονο έχει ο Πανσεραϊκός μέχρι να πετύχει το τέρμα. Μετά μας πήρανε μέτρα μέσα στο γήπεδο, μας πιέσανε κάποιον να κάνει κάποιες φάσεις, θα μπορούσαν να πετύχουν και κάποιο τέρμα. Ευτυχώς για μας δεν τα καταφέραμε και πήραμε το παιχνίδι. Αυτό κρατάμε τα θετικά, με εμφάνιση των μικρών που αυτό πλέον κάνουμε και τους τρεις βαθμούς. Συνεχίζουμε, κοιτάζουμε τώρα το επόμενο παιχνίδι. Ξέρουμε ότι παίζουμε μια ομάδα η οποία προσπαθεί να δει τον εαυτό της, προσπαθεί να δει τα πατήματά της, προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Όπως και η δική μου ομάδα, ετοιμάστηκε να παίξει ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι στο πρώτο μήκο θα παίξει τον Πανσεραϊκό, αλλά στο δεύτερο δείχνουμε στην αγώνα. Σε πολλές φάσεις, όπως η κεφαλιά, όπως το μπλοκάρι και διάφορα. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εμείς προσπαθούμε από εδώ και μετά να βάλουμε μικρός, να μπορέσουμε να κάνουμε και το χρόνο την ομάδα μας. Θέλω να ευχηθώ στον Πανσεραϊκό και στον Πορτσέντο καλή συνέχεια και ό,τι κάνετε για τον Πανσεραϊκό. Ευχαριστώ πολύ. Καλό καιρό ξεκινάει αύριο η εβδομάδα, καθώς η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. 9 με 20 βαθμούς Κελσίου στις Σέρρες, στη Θεσσαλονίκη 6 με 17, ο Ιδράργυρος, Καβάλα 7 με 17. Στη Δράμα το θερμόμετρο θα δείξει από 3 μέχρι 18 βαθμούς, Ξάνθη 6 με 16, Κομοτηνή 7 με 15, Αλεξανδρούπολη 5 με 14 και στην Ορεστιάδα 5 με 21 βαθμούς Κελσίου περίπου.
Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το τηλεεπιλογές. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.